Γεια yes, σας παιδιά Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο το παιχνίδι με τη Φενέρμπαξε Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο αχαρτογράφητα τα νερά Και αυτό γιατί η Φενέρμπαξε δεν είναι μακάμπη, Η Φενέρμπαξε μπορεί και να επιτεθεί Έπαιξε μάλλον το ποιοτικότερο μπάσκετ του δεύτερου γύρου Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων Και μπορεί να σετάρει το ρυθμό Και επίσης όπως είδαμε και στα δύο παιχνίδια των playoff, τα δύο τελευταία παιχνίδια των play μπορεί να παίξει και ξύλο, να πάσει σε σκυλομαχία και να παίξει το λεγόμενο ταβερνοξύλο. Καταρχήν λοιπόν, πριν προσεγγίσουμε το παιχνίδι, να προσεγγίσουμε λίγο το roster της ομάδας, καθώς βλέπω 18 παίχτες δηλωμένους στο site της Euroleague. Να πούμε ότι ο Χαζέρ, ο Μαχμούτογλου, ο Εξιόγλου, ο Μεστόγλου και ο Μπίρσεν είναι δεδομένο ότι θα κοπούνε. Και ψάχνουμε άλλο ένα παίκτη από, το, από τους υπόλοιπους, του υπόλοιπου. Νομίζω ότι δεν θα κοπεί σέντερ, ο Σαν λί, ας πούμε. Και ότι θα κοπεί κάποιο από τους ε, Νουά ή τον Γιάμμανταρ. Μαντάρ. Δύο παιχνίδια ο Νουά στα playoff. Ένα ο Μαντάρ. Στα γκάρντ Καλάθι, Βουιλμπέκιν, Κούντουριτ, Ντόρσεϊ. Και μπορεί να παίξει και ο Μπιμπέροβιτ. Στα forward, Χέι Davis, ο Πιέρ που δεν παίζει πάρα πολύ βέβαια και ο Σέστινα που είναι άνθρωπος ειδικών αποστολών. Έτσι νομίζω ότι μάλλον θα μπει ο Νουά στη δωδεκάδα για να έχει ένα κορμί ακόμα στο 3 και στο 4 και θα κοπεί ο Μαντάρ. Αυτή θα είναι η δωδεκάδα. Επίσης τώρα πρέπει να προσεγγίσουμε λίγο γιατί είναι ένα παιχνίδι, γι' αυτό είναι και χαρτογράφητα τα νερά, δεν είναι σειρά ε, 5 παιχνιδιών. Ένα παιχνίδι θα κοντίνουν τα rotation να δούμε λίγο από τη δωδεκάδα του παίχτες 12 όπω είπαμε θα είναι ο Νουά. Ε, Α σου πάρω από την αρχή καλύτερα. Πιστεύω 1 καλάθι, 2 κούντουριτ ή ουλμπέκιν, 3 θάνατο μπιμπέροβιτ, 4 χέιν δέιβι και 5 μότλε ή Έτσι λοιπόν, έκτο θα είναι κάποιο που θα μείνει εκτό από την αρχική πεντάδα, είτε το γουλμπέκιν είτε το κούντουριτ στην έκτη θέση και έβδομο θα είναι είτε το μότλε ο παπαγιάννη. Αυτοί θα είναι οι βασικοί 7 παίκτε και από εκεί και πέρα 8 βλέπω τον Dorsey, 9 το Sestina, το Σέστινα, 10 το τον Πιέρ, 11 το Σανλί και 12 όπως είπαμε τον Νουά που τον βάλαμε τελευταία στιγμή. Κάπως έτσι θα κινηθεί το rotation, δε, λογικά ο Νουά δεν θα παίξει καθόλου, ο Σανλί αν παίξει θα παίξει το πολύ 5 λεπτά όπως έπαιξε στα play -off. Ο Πιέρ και αυτός γύρω στα 5 λεπτά μπορεί να παίξει κανένα 10 λεπτό ανάλογα με το τι θα συμβεί. Ο Σέστ είναι ένα κομβικό παίκτη στα playoff. Παρ' όλα αυτά και αυτό δεν θα πάρει πολύ χρόνο. Αν πάρει maximum 10 λεπτά. Και πάμε μετά στου υπόλοιπου, ο οποίο όπω του βάλαμε είναι ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μπορεί να παίξει και πολύ παραπάνω. Είναι από του σουτέρ που διαθέτει η Φενέρμπαξε. Αν του πάνε τα σουτ, επειδή δεν είναι καλό αμυντικό, θα παίξει και αρκετά. Αν δεν του πάνε, θα είναι όπω είπαμε στο rotation. え, ε, τώρα θα είναι ο Παπαγιάννη, ο οποίο μπορεί να ξεκινήσει και βασικό, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο το μάτσο, οπότε θα δούμε Παπαγιάννη ή Μότλι ποιο θα πάρει περισσότερο χρόνο, θα πούμε και τι δύο απόψει. Συνήθω παίρνει ο Παπαγιάννη, καθώ, ε, Παίζει καλά το pick and roll και βοηθάει πάρα πολύ στα rebound. Επίση, ο Παπαγιάννη το είχε και στον Παναθηναϊκό αυτό. Μπορούσε να ακολουθήσει του κοντού παίκτε μετά από αλλαγέ. Μπορούσε να χαμηλώσει το σώμα του και να παίξει αρκετά καλή άμυνα. Οπότε, ένα από του δύο θα είναι και ο άλλο θα το συμπληρώσει. Και είπαμε, εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει με Γκούντουριτ η Φενέρμπαξ. Μπορεί να ξεκινήσει με Σκότι είναι Τέλο πάντων, η 30 των guard Νίκα Λάθη, Σκότι Γουιλμπέκιν και Μάρκο Κούντουριτ δεν σπάει. Μαζί σε αυτού θα βάλω και τον Μπιμπέροβιτ που μπορεί να κατέβει θέση και να παίξει στο 2. Ε, Hayes Davis ο οποίος μπορεί να τον κατεβάσει στο 3 για να ανεβάσει το Σέστινα στο 4 μαζί ας πούμε με τον Motley για να έχει σταθερή άμυνα γι' αυτό σας λέω είναι χαρτογράφτα τα νερά πάμε λίγο να προσεγγίσουμε παίκτη παίκτη τι μπορεί να προσφέρει πρώτα απ' όλα παίρνοντα. Τους του παίχτε του Παναναϊκού, Ξεκινώντα με τον Παναναϊκό, είναι δεδομένα τα πράγματα. Έχει το Λεσόρ μόνο στο 5. Στο 5, λοιπόν, η Φενέρμπαξε έχει το Motley και τον Παπαγιάννη. Έχει το Motley, ο οποίο είναι στα ίδια κυβικά με τον Ματία Λεσόρ. Είναι καλύτερο rebounder, παίρνει καλύτερε θέσει και είναι καλύτερο αμυντικό. Χειρότερο φυσικά επιθετικά και λίγο πιο αδύναμο από ότι είναι ο Λεσόρ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και η επιλογή του Παπαγιάννη, ο οποίο μπορεί να βγει να σουτάρει, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τραβάει αυτόματα το λεσόρ έξω από τη ρακέτα και σε συνδυασμό με τον Μίτογλου, αν υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο ο Μίτογλου, τότε θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα η Φενέρμπαξε να βρει φάσει στην πλάτη τη άμυνα του Πανέκου, στα, στα, λεγόμενα κοψίματα που κάνουν στην baseline ή από το κεντρικό διάδρομο τη ρακέτα και να βρει πολύ εύκολα καλάθια καθώ διαθέτει ένα πάρα πολύ Καλο καλοχειριστεί βασικά τον καλύτερο όλων, τον Νίκα Λάθη που μπορεί να δει αυτέ τι πάσε. Άρα λοιπόν θα είναι ερωτηματικό. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει η Φενέρμπαξ να φτύρει το Λεσόρ με τον Μότλεϊ, αλλά θα δοκιμάσει και τον Παπαγιάννη ώστε να τον τραβήξει έξω από τον ζωγραφιστό. Μια επιλογή λοιπόν θα είναι ο Ντίνο Μίτογλου να πάει στο 5 σε συνδυασμό με τον κομβικότερο παίκτη. Αυτό βλέπω εγώ από το παιχνίδι ότι ο κομβικότερο παίκτη θα είναι ο Χουάντσο, ο οποίο θα κληθεί και να καλύψει τις αμυντικέ αδυναμίες του Μίτω το Γλουάνιν πάει στο 5 με αντίπαλο τον Παπαγιάννη ας πούμε ή ε, θα έχει να αντιμετωπίσει τον Χέις ε, Davis, ο οποίος είναι ένας ολοκληρωμένος και βγήκε ο καλύτερος power forward στο, στο, ε, στη EuroLeague άρα λοιπόν ο Χουάντσο άποψή μου ότι θα είναι ο κωμικότερο παίκτη, ανάλογα σε τι κατάσταση θα είναι Όπω είπαμε μπορεί να χτυπήσει με το Motley να του πάρει τα επιθετικά rebound να προσπαθήσει να φθείρει το Λεσόρ στη δύναμη καθώς είπαμε είναι οι ίδιοι, οι ίδια κυβικά σαν παίχτες υπάρχει και η επιλογή του Παπαγιάννη να τραβήξει έξω και να ανοίξει τη ρακέτα το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Σαν Λί ο Σαν Λί δεν θα παίξει πάνω από 5 λεπτά δεν έπαιξε πάνω από 5 λεπτά στα playoff τώρα αν μπει μέσα πάρει δύο σουτ και βάλει δύο τρίποντα οκ okay, αλλά είναι αδύναμος αμυντικά δεν μπορεί να τα βάλει με το Λεσόρ και δεν νομίζω ότι θα παίξει πάνω από 5 λεπτά. Λοιπόν, πάμε στα γκάρ. Το Καλάθη, ο, ο οποίο έχει παίξει μπουκέτα με τον Σαρούνα Γιασκεβίτσιου. Είναι ο παίκτη που εμπιστεύεται. Κακά τα ψέματα εδώ μιλάει η εμπειρία, μιλάει η κλάση. Έχει πάρει την Φενέρμπαξη από το χέρι και την έχει οδηγήσει στα playoff. Η πρώτη ομάδα που έσπασε τον κανόνα τη εκτό έδρα νίκη. Πρώτη και μετά έγινε Ολυμπιακό. Ο Νίκα Λάθη λοιπόν θα προσπαθήσει να φτιάξει το ρυθμό, είτε να ανοίξει το ρυθμό είτε να σετάρει, είναι καλό περιφερειακό αμυντικό. Μπορεί και να κόψει το ρυθμό και να αρχίσει μαζί με το Good, σε συνδυασμό με τον Goodrich να κάνουν μια περιφερειακή γραμμή απροσπέλαστη. Και υπάρχει και ο τρελοσκότη Wilbekin. Προσωπικά ποτέ δεν μου άρεσε ο συγκεκριμένο παίκτη. 40% φέτο είναι από του τέρτε τη ομάδα. Α πούμε, ο Goodrich με τον Καλάθι έχουν 34%. Θα είναι ερωτηματικό λοιπόν σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο Will Bekin, σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο Dorsey, ο οποίος δεν παίζει πάρα πολύ. Ο Will Bakin και Dorsey είναι αδύναμη αμυντικοί, γι' αυτό πολλές φορές παίζει ο Καλάθης στον Άσο ή ο Guduric να κατεβάσει την μπάλα και βγαίνει και ο Μπιμπέροβιτς ο οποίος είναι ένας τρομακτικός σουτέρ, ειδικά στη βραδιά, όταν βρεθεί σε πολύ καλή βραδιά. Έτσι κάπως θα πάει λοιπόν το rotation, όπως είπαμε αν... Θα αν προσπαθήσει ο Γιασκεβίτσιο, αυτό νομίζω ότι θα κάνει, θα προσπαθήσει να ανοίξει το ρυθμό, να δει πώ κινούνται οι σουτέρ του στι δύο πρώτε περιόδου. Δηλαδή θα αρχίσει με Will Bacon, θα δοκιμάσει και Ντόρσε και Μπιμπέροβιτ να βομβαρδίζουν. Αν δεν του πάει αυτό το παιχνίδι και φυσικά να τρέξει και το, και το γήπεδο με τον Νίκα Λάθ και να βγάζει τις πάσες έτσι. Αν δεν του βγει αυτό το παιχνίδι θα δοκιμάσει να σετάρει το ρυθμό με τον Νίκα Λάθη, ώστε να βγάλει συνεργασίες pick and roll με τον Παπαγιάννη, επιθετικά rebound με τον Motley όταν είναι μέσα, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί στις γωνίες το Hayes Davis και τον Goodrich που ο οποίος είναι καλός shooter και αν πάμε στη σκυλομαχία τότε θα πάμε σε Will Bakin ο οποίος δεν είναι καλός αμυντικός αλλά ρίχνει μπουκέτα σε Μάρκο Κούντουριτς ο οποίος είναι καλός περιφερειακός αμυντικός και σε Νικαλάθη ο Μπιμπέροφτς δεν είναι πολύ καλός αμυντικός σε Hayes Davis που είναι φοβερός πεχταράς και σε Motley και τότε θα δούμε πραγματικά σκελομαχία. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν βέβαια από το πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές. Η δικιά μου άποψη είναι ότι θα ξεκινήσει η Φενέρ με επιθετικό ρυθμό. Στη συνέχεια άμα δεν της πολυπάει θα σετάρει το ρυθμό και το τελευταίο στάδιο θα είναι να παίξει ξύλο. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το δούμε και ανάποδα, μπορεί να γίνει ακριβώς το ανάποδο, δηλαδή να ξεκινήσει με ξύλο, να σετάρει το ρυθμό και στο τέλος να αρχίσει να βομβαρδίζει αν βρεθούν σε καλή μέρα οι Σουτέρτις. γι' αυτό σα λέω: είναι αρκετά χαρτογράφητα τα νερά. Έτσι πιστεύω ότι θα πάει. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός αν έχει σε καλή μέρα, Σλούκα, Ναν και το Λεσόρ, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τη Φιντερμπαξέ. ματσάρι πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιο από αυτού δεν βρεθεί σε πολύ καλή μέρα, τότε θα έχει προβλήματα. Είναι περίπου ίδια τα κορμιά με εξαίρεση στο 5. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Κώστας να ακολουθήσει ούτε τον Παπαγιάννη και φυσικά ούτε τον Μότλη. Μπορεί να του βάλει κάποια δύσκολα πράγματα στην επίθεση, αλλά δεν μπορεί να του ματσάρει στην άμυνα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό ο Κωνσταντίνο Μήτογλου, καθώ θα τον χτυπήσουν, είναι δεδομένο ότι θα χτυπάνε μονίμω το Μήτογλου. Επομένω, σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο Χουάντσο, είναι το κομβικότερο, ο κομβικότερο παίκτη μαζί με τον Ιωάννη Παπαπέτρο ο οποίο μπορεί να καλύψει το 4. Αν είσαι καλή μέρα ένα από του δύο, κάτι μπορεί να γίνει. Αν δεν σε καλή μέρα, θα κάνει πάρει το Χέι Ντέιβι. Δεν υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να το ματσάρει. Μόνο ο Χουάντσο και ο Παπαπέτρου, με προποθέσει ο Παπαπέτρου, καθώ δεν είναι ίδιοι, ίδιοι σωματοδομικά, αλλά ο Χουάντσο μπορεί εύκολα να μαρκάρει το Χέι Ντέιβι, αν είναι σε καλή κατάσταση. Κάπω έτσι λοιπόν θα κυλήσει το παιχνίδι, ανακεφαλαιώνοντα. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουν με full ε, επίθεση με δημιουργίες του Νίκα Λάθη και κοψίματα στη ρακέτα και σούτ από τον ε, Will και τον Dorsey για να δουν σε, και να τεστάρουν σε τι κατάσταση είναι και επειδή ακριβώς τους παίρνει στην αρχή να μείνουν πίσω στο σκορ αν δεν είναι σε καλή μέρα να καταλάβουν τι πρέπει να παίξουν θα προσπαθήσουν μετά να σετάρουν το ρυθμό πάλι με τον Νίκα Λάθη Ίσως θα μπορούσε να πει και ο Γιάν Μπαντάρ, αλλά δεν νομίζω. Με τον Νίκα Λάθη θα προσπαθήσουν να, σετά, να σετάρουν το ρυθμό και να οργανώσουν το παιχνίδι ώστε και να κόψουν την κυκλοφορία του Παναθηναϊκού, την ταχύτητα που θα θέλει να βάλει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του και την κυκλοφορία προφανώς. Και στο τέλος, αν δεν βγει όλο αυτό, θα πάνε σε ξύλο, μπορούν να παίξουν ξύλο, όπως είπαμε και ο Καλάς και ο Γκούντουριτς. Ο Γουλμπέκιν δεν είναι καλός αμυντικός, αλλά είναι βρώμικος αμυντικός, μπορεί να χτυπήσει. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τι πρέπει να κάνει, πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσει τακτική Ολυμπιακού παλιού και τελευταία μονακό. Μπορεί να έχασε μονακό από το σου του Νικαλάθη, αλλά δεν θα χάνει πάντα από το σου του Νικαλάθη. Δεν μπορεί να χάσει ούτε από το σου του Γκούντουριτ. Μπορεί να χάσει όμω από το σου του Γουλμπέκιν και του Ντόρσεϊ. Δεν μπορεί να χάσει λοιπόν από το σου του Χέι Davis, μπορεί να χάσει όμω από το σου του Μπιμπέροβιτ. Έχει τρει πολύ καλού σουτέρ και δύο πεντάρια που μπορούν να σουτάρουν με το σαν να μην παίζει. Κλείνουν τα rotation σε παιχνίδια Final Four και παιχνίδια που κρίνονται στη μία νίκη. Θα δούμε λοιπόν πως θα πάει Όπως είπα μεγάλο ρετματικό Περιμένω πως και πως αυτό το παιχνίδι Ελπίζω ο Πανανεγός να είναι συγκεντρωμένος Έχει αμυντικούς να ματσάρει Έχει και τον Καλαϊτζάκη που είδαμε ότι έσβησε το Λορέτζο Μπράουν Για 5-10 λεπτά να παίξει πάνω στο Will Bacon ή πάνω στον Μπιμπέροβιτς ή αν είναι σε καλή κατάσταση στον Τόρσεϊ. Έχει τον Γκραντ που μπορεί να παίξει άμυνα. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Γκριγκόνης, ο οποίος δεν του τέριαζε η Μακάμπη, αλλά με τη Φενέρμπαξ ήταν καλό στο παιχνίδι που κέρδισε ο με στο ΑΚΑ. Υπάρχουν ερωτηματικά, θα μα απαντηθούν αύριο. Κάναμε μια πολύ γρήγορη συζήτηση και ελπίζω να μην σα κούρασα. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Πάμε γερά ομάδα. Πάμε φιλιά.